Να φανταστώ ότι ξημέρωσε μια δύσκολη μέρα για το Δήμο Ευρώτα, έτσι. Την μέρα την είδαμε από χτες το βράδυ, την είδαμε. Mm-hmm. Με τις πλημμύρες στη Γλυκόβρηση, τοπική κοινότητα Γλυκόβρησης. Mm-hmm. Τι είδαμε ακριβώς? Για έρθνες, mm-hmm, βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κάτι το απρόβλεπτο. Έπληξε τα 2/3 του χωριού. Μάλιστα. Μιλάμε για πλημμυρισμένα σπίτια, οικοσκευές κατεστραμμένες, περιουσίες, υποδομές, αγροτικές εκτάσεις. Τι να πούμε, βιβλική καταστροφή. Mm-hmm. Ήδη ο Δήμος έχει, με την επιτροπή του της πρόνοιας, έχει έρθει να καταγράψει τις ζημιές και με τα μηχανήματα ο Δήμος προβαίνει να ανοίξει δρόμους, σπίτια λασπωμένα. Τι να πω, δεν περιγράφεται αυτό, κύριε Βασιλάκο. Mm-hmm. Εδώ οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Γλυκόβρησης, ζήσαν ένα φιάλτη. Και είναι ευτύχημα που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Όλα γίνονται. Η ανθρώπινη απώλεια δεν γυρίζει πίσω. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, ποια προβλήματα υπάρχουν? Υπάρχουν και σε κεντρικό δρόμο, σε επαρχιακό δρόμο της Γλυκόβρησης, τα οποία δουλεύουν τώρα τα μηχανήματα από χτες το βράδυ να τα ανοίξουν, με τόνους λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά. Mm-hmm. Ο Ευρώτας τώρα, mm-hmm, ο Ευρώτας είμαστε σε καλή κατάσταση. Εχθές ανησυχήσαμε λίγο, αλλά δεν φούσκωσε μέχρι τη μέση. Τώρα έχει πέσει, αλλά είμαστε... Η ΕΜΗ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων μέχρι και το Σάββατο το βράδυ. Mm-hmm. Είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε ό,τι είναι δυνατόν. Είχαμε και τον εγκλωβισμό 5 ατόμων χθες στη Γλυκόβρηση στο αυτοκίνητό τους, έτσι. Σωστά, ήμουνα εγώ παρόν με την πυροσβεστική. Εγώ ήρθα με μηχάνημα του Δήμου Φορτωτή να τους απεγκλωβίσουμε. Ευτυχώς είχαν ανέβει οι δύο που κινδυνεύανε πολύ. Είχαν εγκαταλείψει το αυτοκίνητό τους και ανέβηκαν σε ένα δέντρο πορτοκαλιάς. Mm-hmm. Τους πήραμε πάνω από το δέντρο. Μάλιστα. Μαζί με την πυροσβεστική, τον εθελοντικό σταθμό του Δήμου Ευρώτα. Έχει διακοπή κάπου η κυκλοφορία? Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχουν όσοι έρχονται στο Δήμο Ευρώτα? Αυτή τη στιγμή τη δώσαμε την κυκλοφορία σε κίνηση. Η Εθνική Οδός, αν έχετε ενημερωθεί, είχε κλείσει το βράδυ για 2 ώρες. Η Εθνική Οδός που συνδέει Βλαχιώτη με τους Μολάους, mm-hmm, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και σε χύμαρο που είχε μετατραπεί ένα κομμάτι της Εθνική Οδού. Mm-hmm. Μάλιστα, κατάλαβα. Οι επόμενες κινήσεις του Δήμου Ευρώτα? Οι επόμενες κινήσεις τώρα, καταρχάς, όπως σας είπα, είναι ήδη η Επιτροπή εδώ να καταγράψει τις ζημιές και τα μηχανήματα. Να ανοίξουμε, όπως σας είπα, τους δρόμους κεντρικούς, έχουμε ανοίξει τους επαρχιακούς, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στις οικίες, γιατί μιλάμε για οικίες που έχουν στις αυλές τους τόνους λάσπη, έπιπλα καταστραμμένα, mm-hmm, και συνεχεία να ασχοληθούμε και με την αγροτική οδοπία, γιατί μιλάμε σε όλο το Δήμο, η αγροτική οδοπία έχει καταστραφεί, mm-hmm, το 80% του Δήμου Ευρώτα. Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα, έτσι. Θα ζητήσουμε και τη συνδρομή της πολιτείας. Mm-hmm. Τα σχολεία ακριβώς πήραμε απόφαση από χτες το βράδυ να κλείσουν. Βλέποντας και αυτό το απρόβλεπτο μπουρίνι που έκανε εδώ, να μην έχουμε κάτι σοβαρότερο.